Στα χαρακόμματα κυβέρνηση και ΑΚΕΛ μετά και την απόφαση για αναστολή της λειτουργίας των 4 οδοφραγμάτων με στόχο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο στα υπόλοιπα οδοφράγματα σε σχέση με τον κορονοϊό. Δεν θα διστάσω να πω ότι αυτές οι εξελίξεις αποδυναμώνουν τις δυνάμεις εκείνες στην τουρκοκυπριακή κοινότητα που θέλουν και ενδιαφέρονται για τη λύση. Και διερωτούμε, όταν θα τελειώσουν οι εκλογές στα κατεχόμενα, πώς θα μπορέσουμε να επαναρχίσουμε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Κυπριανού, προκειμένου να πετύχει τον από καιρό διακηρυχθέντα στόχο του να απαλλαγεί, λέει η χώρα από τον πρόεδρο Αναστασιάδη, με τις δηλώσεις και ενέργειές του ενσπείρει σπόρους διχόνοιας ανάμεσα όχι μόνο στους Ελληνοκύπριους, αλλά και στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας μας. Στο χώρο της αντιπαράθεσης και Δημοκρατικό Συναγερμό και Δίκο, που σχολιάζουν τα επεισόδια στο οδόφραγμα της Λίδρας. Την ελεύθερη διακίνηση την παρεμποδίζει μόνο ο τουρκικός στρατός και η τουρκική κατοχή, και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους όσοι επιλέγουν τη δημιουργία έντασης μέσα από την προσπάθεια πολιτικοποίησης της απόφασης που πήρε η κυβέρνηση. Όσοι υπονομεύουν την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσοι αμφισβητούν την αρμοδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παίρνει μέτρα για ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, απλά ενισχύουν τις δυνάμεις της κατοχής. Με τον Ανδροκυπριανού να εκφράζει τη λύπη του, αφήνοντας εχμές για κάποια πολιτικά κόμματα που δεν έχουν, όπως είπε, τη δύναμη να πουν δημόσια εκείνα τα οποία είχαν πει στο Εθνικό Συμβούλιο, και την κυβέρνηση να επικρίνει τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, λέγοντας ότι υπονομεύει την αξιοπιστία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της ίδιας της χώρας.